Λοιπόν, ανέδωσε στον Βασίλη τον Ζόρζ να λύσει ένα τεράστιο προσωπικό μου πρόβλημα. Όταν μου έρχονται αυτές οι αξονικές ή οι μαγνητικές οτιδήποτε, με ένα μόρφωμα νεφρού που είναι πιθανόν τάδε και χρειάζεται κλινική εκτίμηση. Και λέω, έλεος, δηλαδή, εγώ πώς θα αποφασίσω όταν εσύ δεν μπορείς να αποφασίσεις. Και σε βάζει το δίλημα, ο ασθενής τρελαίνεται και αυτά τα περιστατικά τα βλέπουμε κάθε μήνα. Λοιπόν, γι' αυτό το βάλα μόρφωμα νεφρού και του είπα, Βασίλη, μπορείς λίγο να μας δώσεις μια κατεύθυνση, τι να κάνουμε. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω, έτσι, διότι για να μπορέσει να δώσεις απαντήσεις, θα πρέπει να περάσει όλη την ειδικότητα της τεχνολογίας. Αλλά από τα λίγα πράγματα και με την εμπειρία που βλέπουμε καθημερινά τις αξονικές, προσπαθείς και συζητώντας με συναδέλφους ακτινολόγους να βάλεις μια άκρη. Το περιστατικό είναι εικονικό. Είναι ό,τι πιο συχνό νομίζω σε νεφρική μάζα φαίνεται σήμερα. Να μου δώσετε όμως λίγο το. Ευχαριστώ. Άρα είναι ένας ασθενής νέος, 53 ετών, ο οποίος πήγε για πρώτη φορά στον ουρολόγο, είχε κάποια συμπτώματα του κατώτου ουροπητικού. Θεωρητικά είναι η πρώτη του επαφή με ουρολόγο, ότι μάλλον έφτασα τα 50 πρέπει να ξεκινήσω. Με ένα ιστορικό, όπως βλέπετε, είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά, έχει λίγο ζάχαρο, έχει λίγο υπέρταση, δεν έχει κάνει κανένα χειρουργείο, καπνίζει και πίνει όταν βρεθεί με παρέα. Στον έλεγχο που κάνουμε, που έχουμε ένα υπέρηχο θεωρητικά όλοι μας στο ιατρείο, για μένα, και θέλω να το εξομολογηθώ αυτό, ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης είναι να μου ξεφύγει κάτι στο υπέρηχο που κάνω στο ιατρείο. Αυτό νομίζω δεν μπορώ να το λύσω. Πήρα λίγο καλύτερο υπέρηχο, μπας και με βοηθήσει. Μου παραμένει πάντα αυτό το τέτοιο, διότι είναι κάτι το οποίο, αν δεν είναι έτσι εμφανές, μπορεί να σου ξεφύγει πολύ πολύ άνετα. Και στην απεικόνηση βλέπουμε αυτό το πράγμα και δεν έχει κανένα, είναι φυσιολογικός ο εργαστηριακός του έλεγχος, άρα αυτό δεν του έχει δώσει κανένα σύμπτωμα, ούτε παρανεοπλασματικό σύνδρομο, ούτε το οτιδήποτε. Και εδώ νομίζω μπορούμε να σταθούμε για να δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε αξονική, θα πάμε κατευθείαν για MRI, θα τον παρακολουθήσουμε, θα πούμε και να δούμε σε 2-3 μήνες πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Βιοψία ή θα πάμε κατευθείαν για χειρουργείο. Να προχωρήσω. Ναι, νομίζω ότι αναγκαστικά πρέπει να πάμε στην αξιολογική, γιατί ακριβώς. Δεν θα μας εγκρίνει το σύστημα την MRI. Άρα, εδώ έβαλα λίγα πράγματα πώς γίνει αυτή που λέμε πολυφασική, είτε τριφασική ή πολυφασική αξιολογική τομογραφία. Πάντα πρέπει να γίνεται ένα σκανάρισμα χωρίς και γραφικό, με τομές λεπτές, για να μπορεί ο ακτινολόγος να έχει την εικόνα αυτή. Δεύτερον, στα περίπου 30 δευτερόλεπτα, δίνουν εκείνο τον πόλους με το μηχάνημα που έχουν κάτω στο ακτινολογικό, είναι ενδοφλέβια, και έχουμε αυτό που λέγεται αρτηριακή φάση. Εδώ δεν φαίνεται τόσο καλά, αλλά συνήθως είναι λίγο πιο έντονα ο φλοιός, πιο έντονος ο φλοιός, και αυτή η φάση είναι πολύ χρήσιμη για να δεις την αγγεία, να δεις την αρτηρία. Γι' αυτό και λέγεται αρτηριακή φάση. Μετά, στα 120 δευτερόλεπτα, είναι αυτή η φάση νεφρογενής, που φαίνεται το παρένχυμα, αρχίζει και φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση έχουμε καλύτερη εικόνα στη μάζα του νεφρού. Και τέλος, έτσι σαν παράδειγμα, είναι η απεκριτική, όπου βλέπετε πλέον η νεφρική ασπίελη, που φαίνονται καλύτερα και μπορείς και με ρικοστράξον αυτό που κάνουμε να δούμε όλους τους ουρητήρες μέχρι κάτω. Τώρα, αυτό που χρησιμοποιούμε και να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν το έχουν γράψει, δεν το έχουν τουλάχιστον στα παρασκευάσματα που βλέπουμε εμείς από τους ακτινολόγους. Και το έχω συζητήσει. Λέει, το βλέπουμε εμείς, δεν χρειάζεται να σας το πούμε. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι αυτή η κλίμακα η οποία ήταν αυθαίρετη. Παρόλο ο κύριος Χάουνσφιλ αυτός πήρε βραβείο Νόμπελ για αυτό το πράγμα. Ήταν φυσικός, ακτινοφυσικός. Οπότε έκανε μια κλίμακα του γκρίζου, βλέποντας τα πίξελ που παίρνει μετά στην αξιονική τομογραφία, καθώς περνάνε οι ακτίνες από τους διάφορους ιστούς. Και βλέπουμε τη μία αναφορά στο νερό 0 και ο αέρας που είναι μαύρος μείον 1000. Τώρα με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν φτάσει μέχρι μείον 3.000 ή 4.000 Χάουσφιλς μετράνε. Από εκεί και μετά, όσο περισσότερο απορροφά, είναι η κλασική γνώση της ακτινολογίας αυτή. Όσο περισσότερο απορροφά την ακτινοβολία ένα συστός, τόσο περισσότερο φαίνεται άσπρο, είναι το οστό, όσο λιγότερο μαύρο. Και εδώ που μας ενδιαφέρει εμάς ο νεφρός, είναι από 20 ως 40 το φυσιολογικό. Τώρα, τι πληροφορίες χρειαζόμαστε από μια αξιονική τομογραφία. Καταρχάς, αν είναι κυστική συμπαγής μάζα.
Σε περίπτωση που έχουμε μια συμπαγή μάζα, αν υπάρχει μακροσκοπικό λίπος, για να μπορέσει να γίνει διαφοροδιάγνωση με το αγγιομιολίπωμα. Δεν είναι πάντα εύκολο. Και στην ερώτηση που έχει βάλει ο κ. Χατζηχρήστου για το αν μπορούν οι ακτινολόγοι να μας πούνε καλοήθεια ή όχι, ακόμη και στο πιο κλασικό παράδειγμα της τεχνολογίας που είναι το αγγιομιολίπωμα, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούν να σου πούνε. Δεν έχεις πέρι της μάζας λίπος για να μπορέσεις να δεις τη διαφορά. Είναι εσωτερικό το λίπος που πολλές φορές δεν μπορείς να το πιάσεις και υπάρχει δυσκολία. Αλλά γενικά μιλώντας, το αγγιομιολίπωμα είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει η διάγνωσή του. Οι υπόλοιποι, ογκοκυτώματα κτλ., είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όλη τη βιβλιογραφία που ανέτρεξα, ναι, υπάρχουν ακτινολόγοι, πολύ πολύ εξειδικευμένοι μάλλον, και πάντα, και γι' αυτό δεν έχει περάσει guidelines, δεν μπορούν να σου πούνε. Και γι' αυτό οι οδηγίες τι λένε. Έχεις μια συμπαγή μάζα, είναι πολύ δύσκολο να δεις τι είναι, άρα μάλλον πρέπει να κάνεις κάτι για να δεις τι είναι αυτό. Είτε βιοψία, είτε να την αφαιρέσεις. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να αποκλείσεις κάποιες άλλες παθήσεις, όπως λίμωξη, εντοπισμένη, εστιακή, είτε έμφρακτο, που πολλές φορές να έχουν εικόνα όγκου. Να, να αποκλείσεις ότι αυτό δεν είναι μεταστατικός από κάποιο άλλο όργανο ή να είναι λέμφωμα. Να δεις τη λειτουργικότητα του άλλου νεφρού και ουσιαστικά να κάνεις σταδιοποίηση, τουλάχιστον αν ζητείς αξονική κοιλίας. Και εδώ υπάρχει ένας αλγόριθμος. Καταρχάς ήθελα να γυρίσω λίγο στα Housefield. Τι λένε, ότι οποιοδήποτε ενίσχυση μετά από τη χορήγηση και γραφικού 15 μονάδες, αυτό λέγεται ενίσχυση. Άρα εκεί θεωρητικά έχεις όγκο. Ή έχεις έναν ιστό, ο οποίος διψάει και προσλαμβάνει το σκιαγραφικό σου. Τώρα, το Αμερικάνικο Κολέγιο των Ακτινολόγων βγάλανε αυτό το πίνακα. Κάτω από 10, αύξηση κάτω από 10, δεν θεωρούν ότι προσλαμβάνει αυτός ο ιστός. 10 με 20 είμαστε στην γκρίζα ζώνη και πάνω από 20 το θεωρούν ότι είναι. Αυτή είναι η διαφορά που είδα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές και στο Κολέγιο των Ακτινολόγων. Άρα, συνοψίζοντας, έχεις μια μάζα του νεφρού. Τι θες να δεις, αν δεν έχεις πρόσληψη του σκιαγραφικού, κυστικό μόρφωμα. Αν έχεις λίπος, αγγιομιολίπωμα, και όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε αυτό που λέμε συμπαγής μάζας, και ειδικά όταν έχεις απορρόφηση του σκιαγραφικού, και βλέπεις, αν είναι 10 στα 20, πιθανώς εκεί να πας για MRI. Αυτό δηλαδή θα το... Και εδώ τώρα μια μεγάλη παρένθεση, διότι δεν υπάρχει αξονική, τουλάχιστον σε εμάς, που να γίνεται και να μην σου λέει συνιστάται MRI. Δεν υπάρχει αξονική αυτό. Ό,τι αξονική δεύει, σου σε παραπέμπει. Και έχω δει και φανταστικά πράγματα, στο τέλος να σου λένε κάνε και ένα υπέροχο να δεις ένα κυστικό. Τώρα δεν θέλω να διακομωδήσω, αλλά αυτό ζεις κάθε μέρα και αυτό είναι. Ότι στην μαγνητική συνιστάται έλεγχος με αξονική. Λοιπόν. Όταν έχουμε μια ενδιάμεσο, το ενδιάμεσο... Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά, γιατί πάντα καταλήγει, συνιστάται κλινική συνεκτίμηση. Συνεκτίμηση, συμφωνούμε. Ναι, συμφωνούμε. Ωραία. Μάλλον είναι η σχολή και έτσι έχουν μάθει όλοι να το λένε, ότι βάλε και τον κλινικό μέσα να συμμετέχει σε όλο το τέτοιο της απόφασης. Από εκεί και μετά βλέπουμε ότι αν έχουμε αύξηση μεγάλο, αυτό που είπαμε πάνω από 20, εκεί είναι όγκος, έτσι δεν συζητάτε, και κάποιος στο ενδιάμεσο της απορρόφησης μπορεί να υπάρχουν κάποιες μάζες, οι οποίες πιθανό να πει κάποιος είναι ογκοκύτωμα κτλ., αλλά χωρίς να μπορεί να το δικαιολογήσει. Τώρα, ένα μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον πάντα μιλάω για τη δική μας, αυτή την classification του Bosniak δεν τη χρησιμοποιεί σχεδόν κανένας. Μαλώνουμε για να τη χρησιμοποιήσουν. Και είναι αυτό το πράγμα. Και δείτε εδώ, τώρα δεν θα πάμε, υπάρχει παντού, έχει γραφεί κτλ. Είναι αυτό που λέμε τι ποσοστό βλέποντας μια κίστη τύπου 1 που τη θεωρούμε καλή να υπάρχει καρκίνος, 1,7, τύπου 2, 18,5, 2F που συνιστάμε, όλη η παρακολούθηση έχει αυτό το ποσοστό πάνω από 18,5% και 3 και 4 που θα λέγαμε ότι είναι οι χειρουργικές, 33 και εδώ πλέον είναι καρκίνος. Άρα, θέλει γνώση και ουσιαστικά δεν ξέρω γιατί οι ακτινολόγοι ποτέ κανένας δεν εκπαιδεύεται, μάλλον δεν εξειδικεύεται στο νεφρό. Μάλλον το θεωρούν εύκολο όργανο, κάτι γίνεται. Δεν το συμφωνώ. Τώρα, για να περάσουμε στο περιστατικό μας. Έχουμε αυτή τη μάζα που είναι περίπου 3,7 εκατοστά.
αριστερός νεφρός, στη μεσότητα, εμπλουτισμός. Βλέπετε υπάρχουν και κάποιες επασβεστώσεις, έχουμε και κάποια σημεία που θα μπορούσε να πει κάποιος είναι νέκρος ή δεν είναι. Και σε όλη τον έλεγχο εδώ έχει κάνει και αξονική τομογραφία θώρακος, έτσι, για συντομία του περιστατικού, για να κάνουμε, για να ολοκληρώσουμε την σταδιοποίηση η οποία είναι φυσιολογική. Τώρα τι κάνουμε, μας φτάνει η αξονική, θέλουμε MRI, θα πάμε πάλι βιοψία, θα αντιμετωπιστεί, θα παρακολουθηθεί και το ένα ερώτημα που μπαίνει είναι 53 χρονών, θα κάνουμε γονιδιακό έλεγχο. Και για ας απαντήσουμε λίγο τα πράγματα. Πάλι το κολέγιο των Αμερικάνων ότι η αξονική τομογραφία είναι η εκλογή για να δεις αν αυτό το πράγμα είναι όγκος ή όχι. Σε ποιους, λέμε, θα κάνουμε μαγνητική τομογραφία, σε αυτούς που έχουν αντένδειξη να πάρουν σκιαγραφικό, μόνο σε αυτούς. Άρα η αξονική τομογραφία φτάνει. Οι δικές μας οι οδηγίες. Πότε κάνουμε μαγνητική, βεβαίως, όταν θέλουμε να σταδιοποιήσουμε. Φαίνεται ότι έχει την καλύτερη απεικόνηση όταν υποπτευόμαστε ένα θρόμβο στην κύλη ή στην νεφρική ή οπουδήποτε. Όταν πάλι αυτό έχουμε κάποιο πρόβλημα είτε στην εγκυμοσύνη είτε έχουμε αλλεργία στο σκιαγραφικό που δίνουμε για την αξονική, κάτι καινούριο που πάει να βγει, κάτι αντίστοιχο με τον προστάτη, τα PRATS, στην κίστη ήδη υπάρχει κάτι. Κάποιες μελέτες είδα ότι αρχίζουν να κάνουν πολυπαραμετρικές και στην ουροδόχο κίστη. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι πάει να ξεκινήσει για τον προστάτη και τελικά σε νέους ασθενείς, και αυτό το βλέπουμε για τον νεφρό. Έχει βγει για το σηκώτη, το Lyrats, και έχει βγει για την κίστη στο European Urology και πάει, και πάει είναι για το μαστό, τον μπρεφ. Ναι. Καλά, αυτό είναι το πρώτο, ναι. Το πιο... Και αυτό είναι τώρα, δεν θέλω να κάνω μια παρένθεση, συζητώντας με τους ακτινολόγους μας, όλοι που έχουν κάνει για το μαστό θεωρούν ότι ακολουθώντας τα ίδια βήματα θα κάνουν διάγνωση στον προστάτη. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και ζορίζονται πολύ μετά, γιατί ξεκινήσαμε και εμείς, αγοράσαμε όλο τον εξοπλισμό κτλ. Στο νοσοκομείο μας. Ζορίζονται πολύ μετά για να μπορέσουν να δουν. Γιατί ο προστάτης θέλει εξειδίκευση και θέλει αρκετό χρόνο και αρκετά περιστατικά για να δεις. Για τις Μπόσνια κίστης και όλα θα παίξει πάρα πολύ και το multi-parametric ultrasound με contrast enhanced. Το έχω λίγο πιο κάτω, το οποίο του δίνει. Λοιπόν, εδώ τώρα, στην 2F και στην 3. Πάλι είναι από τα δικά μας, από τα ευρωπαϊκές οδηγίες. Φαίνεται ότι το MRI μπορεί να, ίσως κάποιος να το προτιμήσει, γιατί μπορεί να έχει λίγο καλύτερη, έτσι, και ειδικότητα και ευαισθησία. Εδώ βλέπετε κάποια ποσοστά και ουσιαστικά αυτό που λέμε, που είπε και ο κύριος Δημόπουλος, ότι 100% ειδικότητα και ευαισθησία είναι αυτό με τη χορήγηση και γραφικού στον υπέρηχο. Να πούμε όμως ότι το σύστημα του Μπόσνιακ δεν μπορεί αυτόματα να εφαρμοστεί σε μαγνητική τομογραφία. Έτσι. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε μαγνητικές και να χαρακτηρίζουν και να κάνουν ταξινόμηση Μπόσνιακ τόσο. Μπορεί, γίνονται, έχει προοπτική να γίνει μια τέτοιου είδους εφαρμογή, αλλά ο Μπόσνιακ, ο καημένος Μακαρίτης, τώρα πλέον χρησιμοποιήσει με τα δεδομένα της αξονικής. Τώρα, όσον αφορά το ζητούμενο αν θα κάνουμε βιοψία ή όχι. Και αυτό νομίζω έχει ξεκαθαριστεί. Έτσι, γίνεται μόνο όταν θέλουμε να κάνουμε παρακολούθηση, το active surveillance. Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια από αυτές τις τεχνικές, τις οποίες κάνουμε ablation, καταστροφή του ιστού, άρα εκεί χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ιστολογική να δούμε τι γίνεται. Και όταν έχουμε μεταστατική νόσο, δηλαδή έχουμε σε νεφρού και έχει δώσει μεταστάσεις, και με τις καινούργιες μελέτες που ουσιαστικά έχουν βγει, για να δώσει ο ογκολόγος μετά επιπλέον θεραπεία. Άρα, στις τρεις αυτές περιπτώσεις χρειαζόμαστε τη βιοψία του νεφρού. Τώρα, δεν αντενδείκνεται, όταν έχουμε έναν ασθενή ότι ό,τι και να βγει δεν θα τον χειρουργήσουμε, στους πολύ πολύ ασθενείς που δεν μπορούν να πάμε σε κανένα χειρουργείο, είτε σε αυτούς που είμαστε σίγουροι ότι θα τους χειρουργήσουμε, δεν χρειαζόμαστε, και ουσιαστικά όταν έχουμε μια κυστική μάζα, είναι πολύ δύσκολο εκεί να πάρεις βιοψία. Και πώς γίνεται η βιοψία, βλέποντας αυτό. Αυτό που λένε κοάξια, δηλαδή πρέπει να μπει ουσιαστικά ένα σιθ μικρό, να φτάσει ως το νεφρό και μέσω του ΣΥΘ να παίρνουμε τις βιοψίες, γιατί υπάρχει περίπτωση να κάνουμε διασπορά και έχουν περιγραφεί τέτοια. Και εγώ δεν το ήξερα, για εδώ το είδα αυτό το πράγμα, γιατί και εμείς όσες πήραμε, τις πήραμε αυτό, όπως κάνουμε τις βιοψίες συχνά. Βλέποντας αυτό, ότι πρέπει να βάλεις ένα ΣΥΘ, να βάλεις τη βελόνα μέσα και να παίρνεις τις βιοψίες από εκεί. Δύο φτάνουν. Αν έχεις δύο καλά κομμάτια, φτάνουν για να ολοκληρώσει τη βιοψία. Λοιπόν, γονιδιακό έλεγχο. Σαφώς όχι στο περιστατικό.
πρέπει να είναι κάτω από 46 ετών, να έχουμε πολλαπλούς ταυτόχρονους όγκους και στα δύο νεφρά, ή να έχουμε νεφρό και θυροειδή, να είναι πάνω από 2 μέλη της οικογένειας, same size, δηλαδή είτε του πατέρα είτε της μάνας, για να μπορέσεις να πεις ότι έχεις έτσι, ή πάνω από 3 με καρκίνο του νεφρού και άλλους καρκίνους, πολλαπλά, ουσιαστικά να είναι πολλαπλά μέλη μιας οικογένειας, πάντα από την ίδια πλευρά. Εκεί, ναι. Τώρα, τι γίνεται, τι κάνουμε. Υπάρχουν 10 περιπτώσεις οι οποίες θεωρείται ότι είναι οικογενείς, ότι κληρονομούνται. Ακόμη δεν έχουμε κατασταλάξει τι κάνουμε. Κάνουμε διάφορα γονίδια, τι πιο συχνό είναι η Von Hippel, αλλά εκεί έχει ένα πάνελ γονιδίων τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν κάπου να πάρουμε αποφάσεις για τους επόμενους πόσο θα παρακολουθούν. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά σε κάποιους πρέπει να γίνεται. Και για να δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Νεφρεκτομή, αυτό που λέμε απλή νεφρεκτομή. Ριζική νεφρεκτομή με λεμφαδενικό και επινεφρίδιο. Μερική ablation ή παρακολούθηση. Πριν από αυτό, θα σκεφτόμασταν πλέον να τους βάλουμε τους ακτινολόγους να κάνουν κάποιο σκορ, είτε το Πάντουα, είτε το Ρίναλ, είτε το οποιοδήποτε. Τα έχω πιο κάτω, okay, τα έχω πιο κάτω όλα, γιατί θα το, πριν την... Λοιπόν, όσον αφορά την παρακολούθηση, πάλι να αποκλείουμε ένα-ένα τα πράγματα. Αυτές είναι διάφορες οδηγίες. Η καναδέζικη εταιρεία, η αμερικάνικη και η πανευρωπαϊκή. Εντάξει, νομίζω και εδώ έχει κατασταλάξει. Παρακολουθούμε αυτούς που δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε, αυτοί που δεν έχουν μεγάλο προσδόκιμο ζωής και τα λοιπά. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το κόνσεπτ αυτό της διαφάνειας. Τώρα, ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης από τον Τζον Χόπκινς είναι αυτό. Γιατί παρακολουθούμε. Πάντα ήταν το ερώτημα πώς. Και βλέπετε, αξονική τομογραφία, 3D τέλος πάντων, αξονική τομογραφία κάθε 4 με 6 μήνες για 2 χρόνια. Quality of life είναι όλα αυτά τα score που μετράνε για τις διάφορες και προφανώς και για θέμα εργασιών. Είναι μετά τα 2 χρόνια πάμε στους 6 με 12 μήνες για τα επόμενα 3. Δηλαδή στα 5 χρόνια ανά 4 με 6 μήνες και 6-12. Μετά τα 2 χρόνια αραιώνουμε λίγο τη συχνότητα παρακολούθησης. Έτσι. Δεν θα σταθούμε παραπάνω και εδώ, πάνω κάτω να ξέρουμε. Τώρα, αυτούς που παρακολουθούμε. Έτσι. Η κατηγορία των ασθενών είναι κάτι αντίστοιχο, νομίζω, με τη συζήτηση που έγινε πριν για το focal therapy στο προστάτη. Ποιους κάνουμε ablative τεχνικές, δηλαδή καταστροφή ιστών. Αυτούς που ουσιαστικά θα βάζαμε για παρακολούθηση. Και γιατί οι ασθενείς αυτοί, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να κάνουν. Έχουν τέτοια κατάσταση της υγείας τους που δεν τους επιτρέπει ένα χειρουργείο, άρα θα μπορούσε κάποιος να κάνει μια από τις τεχνικές, είτε κράιο, είτε κρυοθεραπεία, είτε RF, είτε μικροκύματα, που θεωρητικά λίγο τον τελευταίο καιρό αρχίζει και ακούγεται, για να μπορέσει να κάνεις καταστροφή αυτής της μάζας. Τώρα, όσον αφορά νεφρεκτομή λεμφαδενικό, και εδώ έχει ξεκαθαρίσει, έτσι, δεν γίνεται, νομίζω είναι μια γνώση η οποία έχει περάσει. Πότε, μόνο όταν έχουμε λεμφαδένες, έτσι, όχι στην περίπτωση εδώ του περιστατικού μας, και επινεφρεκτομή, όταν έχουμε ακτινολογική, όταν έχουμε απεικονιστική έτσι, εικόνα ότι έχει διηθήσει. Τώρα, μερική νεφρεκτομή, νομίζω το ξέρουμε όλοι, είναι η θεραπεία εκλογής για όλα τα ταφένα. Εντάξει, μέχρι 7. Τώρα, πριν κάνουμε τη μερική, έρχομαι εδώ. Θα κάνουμε ανατομική σταδιοποίηση, δηλαδή αυτό που όλα αυτά τα σκορ που γίνεται, και θα είναι χρήσιμη μια αρτηριογραφία. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Ποια είναι αυτά που μας κάνουν αυτή την ανατομική σταδιοποίηση. Όλα αυτά. Από την Πάδοβα, το Renal, το C-Index που είναι από το Cleveland νομίζω, αυτό είναι από το Memorial και ξέρω εγώ, όλα, κάθε οι μεγάλες κλινικές βγάλαν και ένα σύστημα σταδιοποίησης. Να τα δούμε πολύ έτσι, βιαστικά. Αυτό είναι της Πάδοβα. Έτσι, ανάλογα δεν θα σταθούμε σε αυτό. Εδώ είναι τα score που σου λέει πόση δυσκολία ή όχι και πόσες επιπλοκές περιμένεις ανάλογα με το score. Αυτό είναι το κλασικό, το πρώτο μάλλον το Renal και εδώ σου λέει πάλι, παίρνοντας διάφορους πόντους από αυτόν τον αλγόριθμο, σου λέει πόσο
δύσκολο είναι, όσο δύσκολη πιθανώς να είναι αυτή η μερική σου νεφρεκτομή, αφού είναι του Cleveland, δηλαδή είναι αυτό που ξέρουμε ουσιαστικά, αλλά έγινε με μαθηματικό τύπο, όσο πιο περιφερειακή εντόπιση έχει ο όγκος σου, τόσο ευκολότερο είναι και θα έχεις λιγότερες επιλογές. Όσο πηγαίνει βαθιά στο μυελό, τόσο είναι χειρότερα τα πράγματα. Βγήκε με αυτό το μαθηματικό τύπο. Αυτό είναι του Memoria που σου λέει τι σχέση έχει ο όγκος σου με τα αγγεία. Και έχει εδώ τέσσερις κατηγορίες. Και ουσιαστικά και το τελευταίο που πάλι είναι ένα μίξ όλων των προηγούμενων. Και εδώ ένα καινούριο, μια καινούρια, έτσι θα λέγαμε, η πιο απλή, το πιο απλό εργαλείο για να αξιολογήσεις τι σε περιμένει, είναι η επιφάνεια σε τετραγωνικά εκατοστά της επαφής του όγκου με το παρένχυμά σου. Θέλεις πολύ καλή αξονική, τρισδιάστατη και τα λοιπά, θέλεις κάποιες τεχνικές. Και εδώ φαίνεται ότι όλα, και το Ρίναλ και το της Πάδοβας και του Cleveland και τα λοιπά, έχουν σχέση. Οποιοδήποτε άλλο να χρησιμοποιήσεις από αυτό θα είναι καλό και πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Εδώ φαίνεται ότι η επιφάνεια, πόσο μεγάλη επιφάνεια είναι ο όγκος σου, φαίνεται εδώ από τους συγγραφείς ότι έχει καλύτερο έτσι, predictive value, δηλαδή καλύτερη προβλεπτική ικανότητα. Και τα υπόλοιπα ουσιαστικά, όπως το νεφρομετρικό score εδώ, που μπορεί να σου πει και κάποιο, να σου δώσει κάποια στοιχεία πώς θα είναι η λειτουργία. Γιατί αυτό που ζητάμε σε μια μερική νεφρεκτομή είναι αυτό ουσιαστικά. Και αρχίζουμε και εδώ να βγάζουμε τριφέκτα κτλ. Δηλαδή, πόσο λειτουργικός ιστός θα μείνει πίσω, ώστε αυτός ο νεφρός να έχει κάποια αξία μετά όταν τον αφήνεις. Αρτηριογραφία και εδώ νομίζω με την τεχνολογία πλέον δεν χρειάζεται. Εντάξει, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, άρα δεν κάνει κανένας εκτός σπανίων περιπτώσεων. Θα κάνει αρτηριογραφία για να δει πώς αιματώνεται ο συγκεκριμένος όγκος και ουσιαστικά τι θέλουμε εδώ, να είμαστε λίγο τυχεροί, μήπως ανακαλύψεις καμιά πολική αρτηρία που είναι η κύρια αρτηρία, η κύρια τροφοδότρια αρτηρία του όγκου αυτού, να πας να την απολυνώσεις πρώτα για να μπορεί να γίνει η δουλειά σου πιο εύκολα. Τώρα, η ερώτηση είναι, θα κάνουμε ανοιχτή ή λαπαροσκοπική. Η ρομποτική, έτσι. Ξέχασα να βάλω το ρομποτικό εδώ. Η ρομποτική είναι λαπαροσκοπική, έτσι. Ρομποτικά που βοηθούν, είναι λαπαροσκοπική. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που κάναμε εμείς, έτσι για να περάσουμε στο... Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι μια μερική ανοιχτή νεφρεκτομή χρησιμοποιώντας RF. Όπα, συγγνώμη. Είναι μια τεχνική που έχουμε αναπτύξει. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, άμα θέλετε να ρωτήσετε. Δεν κλείνουμε την αγγείωση. Εδώ είναι από τα πρώτα περιστατικά, βλέπετε, ότι έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιες εντερολαβίδες να έχουμε τοπική ισχυμία, ώστε να μπορεί να βγει πιο εύκολο ο νεφρός. Από εκεί και μετά έχουμε μια ιστολογική, η οποία είναι διαβγοκυταρικό, περιμέναμε, είναι το πιο συχνό, ένα χαμηλό φούρμαν, και αυτό εγκαταλείπεται τώρα για το διαβγοκυταρικό και το θυλώδες. Αρχίζουμε, μπαίνουμε σε άλλες, έτσι, μια άλλη κατηγοριοποίηση. Έχει αρνητικά όρια, είμαστε τυχεροί. Και εδώ θέλω λίγο να συζητήσουμε τι σημαίνουν θετικά χειρουργικά όρια και τι πρέπει να κάνει κάποιος. Γιατί όλα μπορούν να συμβούν σε ένα χειρουργείο, μπορεί να έχει θετικά όρια. Είναι σημαντικά, δεν είναι? Πάμε. Λοιπόν, εδώ είναι, έτσι, μια αρκετά μεγάλη μελέτη. Lack of correlation και local recurrence. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση αν έχει θετικά χειρουργικά όρια και αν έχει τοπική υποτροπή. Σε 3.800 τρεις ασθενείς. Εντάξει, είναι η βιβλιογραφία που έχει χρησιμοποιηθεί από το πάνελ των οδηγιών στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Από εκεί και μετά, έχει καμιά επίπτωση στην επιβίωση? Και εδώ φαίνεται μάλλον λίγα είναι τα πράγματα. Τώρα, τι μας ενδιαφέρει, διότι αυτόν τον ασθενή πρέπει να τον παρακολουθήσουμε. Πώς γίνεται η παρακολούθηση των ασθενών? Και εδώ, άμα δείτε στις οδηγίες, γίνονται τρία group. Το low risk, stage 1 με excellent health κτλ. Χαμηλό φούρμα, χαμηλά όλα. Το high risk είναι αυτοί που έχουμε στάδιο 3, χωρίς όμως να έχουμε λεμφαδένες ή οπουδήποτε άλλο. Και όλα τα άλλα είναι στο ενδιάμεσο. Και αυτό γιατί κάθε κατηγορία έχει τη δική της συχνότητα που χρησιμοποιούμε απεικονιστικές εξετάσεις, γιατί έτσι γίνεται η παρακολούθηση. Και νομίζω να στέλνω και εμάς.
Δύο πράγματα έτσι θα ήθελα να σχολιάσουμε λιγάκι. Η μία ιστορία αφορά αυτό το κομμάτι της νεφρο-ογκολογίας που δεν ήξερα την ύπαρξή του μέχρι πριν από μερικούς μήνες, που με φωνάξανε για κάτι guidelines που βγάζουν νεφρο-ογκολόγοι. Και εκεί λοιπόν με στριμώξανε, γιατί ήμουν ο μοναδικός ουρολόγος, και με στριμώξανε πάρα πολύ άγρια για την ιστορία της ξεκάθαρης και ξεχωριστής του ξεχωριστού προσδιορισμού της νεφρικής λειτουργίας και του glomerular filtration rate σε κάθε νεφρό. Διότι ένα συνηθισμένο ερωτηματικό των αρρώστων είναι: γιατρέ μου, θα μου βγάλεις το νεφρό ή θα μου βγάλεις κομμάτι του νεφρού και τι θα γίνει, θα δουλεύει ο νεφρός, πώς θα είναι η νεφρική μου λειτουργία μετά. Φαίνεται ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Έχουμε τη δυνατότητα την έχουμε, έτσι, για να το κάνουμε πιο εύκολο. Αλλά είναι εκπαιδευμένοι οι πυρηνικοί γιατροί μας να μας προσδιορίσουν το glomerular filtration rate ξεχωριστά στους νεφρούς με όγκο, έτσι, αυτό είναι μια και εκεί, για να απαντήσω ιστορία. Λίγο, εκεί ήταν το πρόβλημα των μελετών. Δηλαδή, πώς παρακολουθούμε αυτούς τους GFR. Το GFR έχει αυτές τις δυσκολίες για να μετρηθεί. Άρα, πιθανώς όλη αυτή η βιβλιογραφία και όλα αυτά που έχει στηριχτεί σε αυτό, κάποια μέρα να ανακαλύψουμε ότι είναι κάτι αντίστοιχο με το σκάν οστό που κάναμε στον προστάτη και λέγαμε το μη και τα λοιπά. Κάτι πιθανώς να βγει. Παρακαλώ. Σχετικά πάντως με αυτό που λέει ο καθηγητής, η απάντηση είναι εύκολη. Ο νεφρός έχει νεφρώνες τους οποίους κρατάει σε εφεδρεία και είναι κλειστοί και δεν συμμετέχουν στο JFR. Και κατ' επίκληση, όταν συμβεί η νεφρική βλάβη, αυτοί οι νεφρώνες ενεργοποιούνται και συμμετέχουν. Το βλέπουμε στους ασθενείς στους οποίους συνήθως κάνουμε ριζική νεφρεκτομή και φέρνουμε μια κρεατινίνη λίγο τσιμπημένη. 1,7, 1,8. Αυτούς τους ασθενείς, αν τους παρακολουθεί σε βάθος χρόνου, η κρεατινίνη πέφτει. Όχι ότι δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένα κομμάτι και αυτό. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που η κρεατινίνη τους ανεβαίνει. Έτσι, είναι λίγο μπλεγμένο αυτό το κομμάτι, αλλά επειδή αυξάνουμε όλη την ιστορία των μερικών νεφρεκτομών και την διαπάλλη, η ισχαιμία ή όχι, τούτο, τ' άλλο, έτσι, διάφορες τεχνικές, διαφορετικές προσέγγισεις, είναι πράγματα που πρέπει να αρχίζουμε να τριβόμαστε για να μπορούμε να τα απαντήσουμε σιγά-σιγά. Γιατί θα μπουν στην καθημερινότητά μας και θα μας το ζητάει ο άλλος. Γιατί αν έχεις επιπλέον, αν το δυσκολέψει κανείς αυτό το σενάριο και είχε αυτόν τον διαβητικό, ο οποίος είχε ήδη λίγο τσιμπημένη την κρεατινίνη του από πριν, αρχίζουν τα ερωτηματικά. Θα πάρει ή δεν θα πάρει σκιαγραφικό στην αξονική, αρχίζει η τρέλα. Ναι. Το τρελάδικο, το απίστευτο πλέον για αυτό το πράγμα. Θα κάνει ισχυμία, δεν θα κάνει ισχυμία. Και για να το έτσι να βάλουμε και άλλη μια ιστορία για το μέλλον. Εάν είχατε ένα 3D printer και είχατε και ένα καλό ακτινολογικό, που έχετε καλό ακτινολογικό, θα θέλατε πριν από τη μερική νεφρεκτομή να είχατε κάνει ένα μοντελάκι τέτοιο για να μπορέσετε να κουβεντιάσετε και με τον άρρωστο και αυτό το μοντελάκι με το 3D printing θα είναι καλύτερο από τα νεφρομετρικά scores και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό μένει να το δούμε νομίζω, αλλά θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι να έχουμε πρόσβαση σε τέτοιες τεχνολογίες. Διότι τις περισσότερες φορές είναι μια απλή αξονική, πολλές φορές με αμφιβολία για την ποιότητά της. Θα μου πεις γιατί δεν ζητάτε καινούρια. Είναι πολλά ερωτήματα που μπαίνουν. Να σας πάνω, δώσει τρισδιάστατη εικόνα όμως και να γλιτώσετε το χιλιάρικο του 3D printer. Μπορούμε να κάνουμε τρισδιάστατη εικόνα μόνοι μας. Μπορούμε να μετρήσουμε Hausfeld units μόνοι μας. Θα μου πείτε πόσα πια θα κάνουμε μόνοι μας. Αλλά δυστυχώς την τελική ευθύνη την έχουμε εμείς. Και όσο συνηθίζεις, το κάνεις. Εντάξει. Συμφωνούμε. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι και προσπαθώ να βελτιώνομαι, βλέποντας αξονικές περισσότερες, συζητώντας. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο φτάνει η εκπαίδευσή μας. Βλέποντας αξονικές περισσότερες. Τώρα, κύριε Τζόρτζ, είπατε μια κουβέντα φοβερή και τρομερή, που έχω ακούσει τα εξαμάξεις για την εποχή που ήμουν εξεταστής για τις εξετάσεις, ότι λέει, ρώταγα
ερωτήσεις που είχαν σχέση με ακτινολογία. Αν είναι δυνατόν ο ουρολόγος να μπορεί και να πρέπει να διαβάζει ακτινολογικές εξετάσεις. Λοιπόν, μιλάμε για πράγματα και θάματα. Άρα εδώ πέρα ανατρέπεται αυτό το πράγμα που με βρίζανε. Έτσι. Εγώ να σου πω αυτό το πράγμα απολύτως. Με αυτούς που με βρίζουνε. Όχι, με αυτούς που δεν σας βρίζουν. Απολύτως, διότι εγώ αυτό το πράγμα το μαθά πριν από αρκετά χρόνια από τους ογκολόγους. Οι ογκολόγοι δεν κάναν τίποτε διαβάζοντας μόνο τα απορίσματα. Πρέπει να δουν την αξονική. Εντάξει, γιατί με τους παθολόγους δεν έχουμε μεγάλη σχέση, αλλά με τους ογκολόγους ναι. Άρα από εκεί ξεκινάς και όντως ανακαλύπτεις πολλά πράγματα. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι η αγγιογραφία δεν είναι εξέταση που πρέπει να απορρίψουμε. Τουλάχιστον στη λαπαροσκοπική και τη ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική, που η έκθεσή μας στα αγγεία είναι άμεση, στην ανοιχτή έχεις το νεφρό και τα αγγεία από πίσω, αλλά στα λαπαροσκοπικά το έχεις μπροστά σου. Όταν προετοιμαζόμαστε και μια δύσκολη μερική νεφρεκτομή, είναι εργαλείο πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω σε ένα στα τρία, να μην πω ένα στα δύο περιστατικά, θα υπάρχει ένας διαχωρισμός του αρτηριακού κλάδου, που θα ξέρεις ότι αυτό πάει στην πάνω μεριά του νεφρού και στην οποία βρίσκεται ο όγκος, που επιτρέπει να κάνεις ένα selective clamping, ένα συνδυασμό που έχεις κλαμπάρει, δουλεύεις ανέμακτα, αλλά ταυτόχρονα δεν έχεις το ρολόι να μετράει. Και γι' αυτό πρέπει να. Αυτό που λέμε και έδειξα παραδείγματα ότι αν έχεις μια αξονική τομογραφία και ένα σύγχρονο 3D ή οτιδήποτε, εκεί νομίζω κάνει τη δουλειά σου πιο εύκολη. Παρά να μπεις στη διαδικασία να βρεις επεμβατικό ακτινολόγο, αν δεν το στείλει. Αν είναι άρρωση ωραία και καλά όπως την περιγράψατε, στην αρτηριακή φάση μπορεί κανείς να αναλύσει όχι με την λεπτομέρεια μιας αγγιογραφίας πραγματικής, αλλά μέσα στα πλαίσια της αξονικής αγγιογραφίας μπορεί να κάνει με την ανάλυση της εικόνας να κάνει παπάδες. Κανείς και να τις έχει αυτές τις πληροφορίες. Και ειδικά για τα έκτοπα αγγεία. Επίσης με το 3D modeling και augmented reality, τώρα η νέα τεχνολογία που πάνε να κάνουν, θα γίνει πιστεύω πολύ πολύ ωραία. Ιδίως στην, το προσπαθούν και για τον προστάτη, αλλά ιδίως στην νεφρεκτομή θα γίνουν πολύ ωραία η εξέλιξη. Καταπληκτική το ομιλία. Το του μέλλοντος που θα είναι για τη δικιά σας τη γενιά και τους ακόμα νεότερους δεν θα έχει καμία σχέση. Η χειρουργική αίθουσα η τωρινή με το τι θα είναι τότε. Έτσι, η augmented reality θα είναι μια εκπληκτική ιστορία που όταν θα δει κανείς το σχεδιασμό της χειρουργικής αίθουσας για αυτό το πράγμα, λες, ωραία, να ζω για να το δω, έτσι, για μένα. Εσείς θα το χρησιμοποιήσετε. Γιώργο. Βασίλη, εξαιρετική η παρουσίαση και νομίζω ότι ήταν διδακτικότατη και από αυτά που προσλαμβάνω, τουλάχιστον έτσι από μηνύματα. Σε εμάς, επειδή έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τους νεφρολόγους του ΑΧΕΠΑ, όπως θα θυμάσαι όταν ήσουν και εσύ, στους ασθενείς αυτούς που συνήθως βλέπουμε μια παροδική ή λιγότερο παροδική αύξηση της κρεατινίνης, για να βγούμε και από την ευθύνη, τους στέλνουμε να τους δουν και αυτοί. Οι νεφρολόγοι, βέβαια, εκεί πέρα, σαν πιο ψήρες έτσι, και λεπτολόγοι που είναι, ζητάνε πάντα ένα νεφρόγραμμα για να μετρήσουν και την GFR. Λοιπόν, έχουμε δει ότι πραγματικά η GFR είναι πάντα οριακά παθολογική. Έως και αρκετά παθολογική, αν βέβαια δεν έχουμε στοιχεία από πριν. Επομένως, η πραγματικότητα είναι ότι πάντα κάτι χάνουμε από παρένχημα. Mm. Βέβαια, η αίσθησή μας, είναι ότι όταν ανοίγουμε και βγάζουμε τον όγκο, τα πράγματα είναι τελικά λίγο πιο εύκολα από ό,τι τα παρουσίαζε ο απεικονιστικός έλεγχος. Και μας έχει κάνει αυτό να είμαστε και λίγο έτσι πιο επιθετικοί. Συγγνώμη, πάμε και στα 5 και στα 6 εκατοστά καμιά φορά. Έχει μια εξήγηση αυτό, λόγω της αξονικής. Όπως είναι ειδικά δεξιά αλλά και αριστερά, τα νεφρά δεν είναι εγκάρσια. Έχουν μια κλίση προς τα κάτω. Και οι τομές που παίρνει ο αξονικός είναι κάθετες. Άρα εκείνη τη γωνία μπορεί να σου υπερεκτιμήσει η αξονική τομογραφία. Και αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές μπαίνεις και λες αυτό που φοβόμουν να είναι. Δηλαδή και σου δίνει ένα ποσοστό πυλοκαλικό και δεν πιάνει. Και ότι είναι, ξέρω εγώ, 3,5 και φαίνεται ότι ήταν μικρότερος όγκος. Δηλαδή είναι η γωνία που κάνουν οι νεφροί και ανάλογα με τις τομές που κάνει ο αξονικός τομογράφος. Τώρα, όσον αφορά ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω εγώ. Τον τελευταίο καιρό εμείς έχουμε ένα εξής φαινόμενο. Στέλνουμε τους ασθενείς, τους νεφρολόγους για παρακολούθηση, για μια baseline τουλάχιστον. Και η παρακολούθηση πλέον την αναλαμβάνουν αυτοί. Δεν ξέρω αν το ζείτε αυτό το πράγμα.
και δεν σου ξανάρχεται ο ασθενής, ούτε ογκολογικά, τίποτα και τα λοιπά. Σου λέει αξονικές κάνεις εσύ, αξονικές κάνω κι εγώ. Τι, ποια είναι η διαφορά? Δεν ξέρω αν το ζείτε αυτό το πράγμα. Εμείς όχι στην Αθήνα, αλλά το, εκείνο το οποίο κατάλαβα, σας λέω, μετά από την εμπειρία που είχα την πρόσφατη με τους νεφρο-ογκολόγους, είναι ότι αναπτύσσεται πολύ έντονα αυτό το κίνημα της νεφρο-ογκολογίας, που είναι νεφρολόγοι που ασχολούνται με ογκολογικά περιστατικά και όχι μόνο με καρκίνο του νεφρού, οι οποίοι εισβάλλουν με τρόπο αρκετά έντονο σιγά-σιγά στην όλη διαδικασία και καλό θα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι. Κύριε Τζόρτζη, για την τεχνική σας, δεν κάνετε καθόλου ισχυμία από ό,τι είδα? Καθόλου. Το ανακαλύψαμε σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Πρώτα σαν ablation, σαν νηστική καταστροφή, και μετά είδαμε ότι κόβοντας, κάνοντας, περιχαρακώνοντας τον νεφρό και σιγά σιγά σηκώνοντας τον νεφρό και βάζοντας τη βελόνα πιο μέσα, έχεις νέκρωση. Έχεις, συγγνώμη, νέκρωση και αιμόσταση. Πόση ώρα σου παίρνει αυτό, Βασίλη? Γιατί... Αρκετή. Για να πεις ότι θα κάνει... Δηλαδή, αρκετή, ναι, γιατί... αρκετή, αλλά δεν σε νοιάζει, δεν έχεις κλαμπάρι, δεν έχεις ισχυμία. Άρα ουσιαστικά έχεις όλο το χρόνο για να κόψεις αυτό το πράγμα. Τώρα, στο ερώτημα κατά πόσο είσαι σίγουρος για τα θετικά όρια εκεί. Πρώτον, στην αρχή κάποια από αυτά, γιατί φοβόμασταν να πούμε παραπάνω, τελικά κάναμε νεφρεκτομή. Και είδαμε, στους δύο είναι αυτά τα περιστατικά, είναι 2 χιλιοστά ο νεκρωτικός ιστός στο νεφρό πλέον, όχι στη μάζα. Θετικά όρια, είμαστε, θα λέγαμε, τυχεροί ή οι παθολογανατόμοι μας δεν μπορούν να τα ανακαλύψουν. Έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είχαμε μέχρι τώρα. Τα 2 χιλιοστά πιθανώς να σου δίνει αυτό το... Και αυτό το εφαρμόσαμε και λαπαροσκοπικά μετά, γιατί κάνει πιο εύκολα τη δουλειά. Το RF, δηλαδή, τι βελόνα χρησιμοποιείς? Την κοινή αυτή. Την κοινή του RF. Οι βελόνες του RF έχουν όχι να κάνουν... Όχι τιμονή, τιμονή, όχι τριπλή και τα λοιπά. Ναι, αλλά έχουν να κάνουν, δηλαδή, αναλόγως με το μέγεθος που χρησιμοποιείς, κάνει και τη βλάβη. Και την ώρα που χρησιμοποιείς, κάνεις και τη βλάβη. Αυτή, δηλαδή, το ότι έχεις 2 χιλιοστά... 17... Είναι που κόβεις μετά εσύ. 17... Αυτό κόβεις εσύ αυθαίρετα κάπου σε κάποιο σημείο, κοντά στο υγιές παρένχυμα προσπαθείς να κόψεις. Προσπαθείς να είσαι κάποια χιλιοστά μακριά από τη βάση. Και εκεί βάζεις την πρώτη σου βελόνα. Δηλαδή, έχουμε κάνει αρκετά περιστατικά τώρα ανοιχτά και μετά προχωρήσαμε. Προχωρείς κάποια χιλιοστά από εκεί που σου δίνει το. Κόβεις και, και κάνεις το πρώτο κύκλο αιμόστασης. Σας αιμορραγεί ποτέ, δηλαδή? Έχει αιμορραγήσει, δεν το συζητάμε. Γιατί έχουμε... ακόμα, δηλαδή, το ίδιο είναι να πας να κόψεις και τον όγκο με τη μονοπολική σου, με τη διαθερμία. Όχι, δηλαδή. Όχι, πάνω κάτω τέτοιο πράγμα είναι. Δεν έχει διαφορά. Όχι, έχει, συγγνώμη, έχει τεράστια διαφορά. Ο χρόνος μόνο. Ο χρόνος που είσαι, πας αργά γιατί δεν σε ενδιαφέρει. Πας πιο αργά από το, δεν έχεις εκείνη τη βιάση, τα 18 λεφτά πρέπει να βγάλω κτλ. Παρακαλώ. Γιατί θα κολλήσουμε στην ιστορία της ισχυμίας, του χρόνου ισχυμίας? Γιατί νομίζω πως αυτή τη στιγμή μάλλον θα πρέπει λίγο να φύγουμε από αυτή την τρέλα που μας είχε και παλιά. Ξαναγυρνάει με άλλο τρόπο η ιστορία αυτής της τρέλας, ότι πουλάμε μαγιά με το zero ischemia time και όλα τα υπόλοιπα. Δεν το λέω, δεν είναι ψόγος. Όχι, μην το πάρετε ανάποδα, γιατί πολλές παρεξηγήσεις κυκλοφορούν γενικώς, από ό,τι φαίνεται. Εκείνο το οποίο νομίζω πως πρέπει να επικεντρωθούμε είναι η ιστορία της επανεμάτωσης, σαν το πρόβλημα που μπορεί να απελευθερώσει τις ουσίες εκείνες που θα κάνουν τη βλάβη. Την περίφημη ιστορία του reperfusion, έτσι. Και νομίζω πως εκεί έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο το κομμάτι και αρχίζουμε και πρέπει να μάθουμε κυρίως από τους καρδιολόγους αυτή την ιστορία και τους αγκιοχειρουργούς και που έχουμε να συνεισφέρουμε γνώση και εμείς για αυτή την ιστορία. Νομίζω πως... Αλλά βάσει με την παρούσα γνώση, είναι αυτό που φοβάται κάθε ένας που κάνει μερική νεφρεκτομή. Δηλαδή, να μην αυτά τα 18, 20, 30 λεπτά, τέλος πάντων, που πέφτουν όσο πάνε. Και γι' αυτό αρχίζουν και αναπτύσσονται αυτές οι τεχνικές. Ανδρέα. Βασίλη, δύο-τρία πράγματα. Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να δω ποιοι από τους συναδέλφους διανάτασης των χερών θα προτείνανε βιοψία σε μια νεφρική μάζα ή έχουν προτείνει. Αν μπορούμε να πούμε. Εγώ έχω προτείνει βιοψίες και προτείνω ίσως και πιο συχνά. Για μικρούς όγκους. Για μικρούς όγκους, ναι. Ένα σχόλιο. Πρώτον, σε αυτό. Δεύτερο,
έκανε τη μερική σου νεφρεκτομή και γύρισε πίσω ένα θετικό εγχειρητικό όριο. Τι θα κάνεις? Και μια προβοκατόρικη τρίτη ερώτηση. Δεν μας μίλησες καθόλου για το PET CT. Ναι. Που είναι... Ναι. Ναι. Προβοκατόρικη βέβαια. Τώρα να ξεκινήσω από το PET CT στη διάγνωση και ειδικά σε αυτή την κατάσταση νομίζω δεν έχει πάρει θέση. Εντάξει. Άρα δεν είναι μια πολύ ακριβή εξέταση με αμφίβολα αποτελέσματα και δεν ξέρουμε αν έχει θέση και ούτε περιγράφεται πουθενά στην αρχική διαγνωστική ιστορία του καρκίνου του νεφρού. Τώρα, όσον αφορά για τα θετικά όρια, νομίζω είπα κάποια πράγματα. Παλιότερα υπήρχε αυτός ο φόβος. Θετικά θα πάω πίσω, θα γυρίσω, θα κάνω νεφρεκτομή. Νομίζω ότι ξεκινάει μόλις αυτές τις δημοσιεύσεις και ότι αρχίζουμε και ελευθερωνόμαστε λίγο από αυτό το φόβο ότι άφησα θετικά χειρουργικά, κάτι θα μου συμβεί. Απλώς τι κάνεις? Κάνεις μια πολύ πιο αυστηρή παρακολούθηση. Και φάνηκε, δεν μπόρεσα να τα βάλω όλα τώρα γιατί ήταν ομιλία, ότι από τα θετικά χειρουργικά όρια όταν ξανανοίξανε, ένα 7% ήταν αληθιδώς χειρουργικά. Δεν ήταν μεγάλο το ποσοστό. Άρα ουσιαστικά κάνεις λίγο πιο έντονη την παρακολούθησή σου έτσι, για το, σε αυτούς τους ασθενείς και μάλλον δεν έχει μεγάλες έτσι, διαφορές στην επιβίωση. Και η πρώτη ερώτηση... Για τη βιοψία. Τη βιοψία. Εντάξει, στηριζόμαστε ότι ένα 20% των μικρών νεφρικών όγκων περίπου είναι καλοήθειες. Τώρα, τουλάχιστον, ξέρεις, καθένας στείνει λίγο τα πράγματα. Αυτό λέει η βιβλιογραφία. Πρέπει να έχεις όμως πολύ εξειδικευμένους παθολογανατόμους. Εμείς είχαμε μεγάλα προβλήματα στην αρχή, παρόλο που εντάξει, ο διευθυντής του παθολογανατού είναι πάρα πολύ καλός. Και από εκεί ξεκινήσαμε να κάνουμε στην αρχή, πριν αρκετά χρόνια, τις βιοψίες. Αλλά πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα, γιατί το κομμάτι σου δεν θα είναι πολύ καλό. Μπερδεύονται πολύ τα θυλώδη με τον κοκκίτωμα. Δηλαδή έχουν μια τεράστια δυσκολία να διαβροδιαγνώσουν. Και τελικά με τη βιβλιογραφία, νομίζω είναι στις τρεις περιπτώσεις εκείνες είναι η ένδειξη. Δηλαδή όταν θα κάνεις παρακολούθηση, όταν θα είναι μεταστατικός και θέλει κάτι ογκολόγος για να ξεκινήσει π.χ. ανοσοθεραπεία τώρα με τα καινούργια δεδομένα, και έχουμε τέτοια περιστατικά και σε μεγάλους όγκους, όχι σε μικρούς μόνο. Εντάξει, και η τρίτη περίπτωση ήταν όταν θα πας να κάνεις ablation. Τώρα αυτό αν είναι δύο ή μονό νεφρός, δεν είναι σε... δηλαδή σε μονό νεφρό πριν ξεκινήσεις για να έχεις το 20% αυτό μήπως είναι καλοήθεια. Όχι, πας για μερική, δηλαδή δεν είναι. Αν έχεις μια μικρή. Τώρα, αν η μάζα σου αυτή, γιατί υπάρχουν πολλά σενάρια. Ήτανε μέσα στο νεφρό. Ήταν σε επαφή με μεγάλα αγγεία, με πίελο κτλ. Εκεί ναι. Θες να είσαι 100% σίγουρος ότι έχεις κάτι τέτοιο. Με όλες τις δυσκολίες, ναι. Να κάνω ένα σχόλιο μόνο για τα θετικά χειρουργικά όρια. Ότι εκεί που υπάρχουν τα θετικά χειρουργικά όρια, ξεκινάει η ρενόραφη ή το ablation. Επομένως, υπάρχει και ένα μέρος ιστού το οποίο θα πεθάνει. Έτσι, δεν μένει ζωντανός ιστός εκεί που τελειώνει το θετικό χειρουργικό όριο. Επομένως, ίσως και να νιώθουμε και καλύτερα ψυχολογικά, εκτός ότι η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι τουλάχιστον στα Furman Grade τα χαμηλά δεν υπάρχει. Όχι, και παλιότερα ήταν αυτό που παίρνεις τη μονοπολική και βάζεις συνήθως μπίλια και πήγαινες και έκαιγες την κοιλότητα την νεφρική. Ρεφ, κάνεις και για κεντρικούς όγκους, έτσι, με την ίδια τεχνική, όχι. Όχι, όχι. Όχι, Γιάννη, όχι. Αυτή η απαγωγή θερμότητας στους κεντρικούς. Ακριβώς. Ένας κίνδυνος είναι αυτός και μάλλον ένα περιστατικό που έχω στένωμα της πελουρτηρικής ήταν από την αυξημένη θερμότητα των ούρων μετά από αρεφ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη τον Τζόρζη. Ήτανε έστω λίγο φως σε αυτό το δύσκολο πρόβλημα. Πριν τελειώσουμε για να μην ένα φαγητό σας προσφέρουμε, να μην το φάτε κρύο, να πάμε να φάμε. Μην ξεχνάτε να συμπληρώνετε τις ερωτήσεις. Προς το παρόν ηγούνται, πρέπει να χτυπήσετε τις 60-73. Είσαστε κοντά, έχουμε ακόμα χρόνο. Οι τρεις πρώτοι αυτόματα έρχονται στο σχολείο του χρόνου, οπότε έχετε challenge να εξασφαλίσει τη συμμετοχή σας. Μην ξεχνάτε λοιπόν να συμπληρώνετε τις ερωτήσεις αξιολόγησης. Μην ξεχνάτε τους δασκάλους, τους εκπαιδευτές, να τους βαθμολογείτε.
Και επίσης από αύριο πλέον που μπαίνουμε στην τελευταία μέρα, το συνολικό ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης του σχολείου φέτος. Αύριο στις 9 η ώρα έχουμε τα Euro Gold, μετά έχουμε το Euro Olympics, ετοιμαστείτε. Πάλι εκεί πέρα με δώρα για τους πρώτους στις εγγραφές, στο Andrology Update, και θα τελειώσουμε με την αποτυχημένη πυελοπλαστική, πώς θα τη διαχειριστούμε, ένα θέμα που μας καίει και είναι όντως προβληματικό. Θα τα συνεχίσουμε πάνω. Ελπίζω να έχετε όρεξη. Θα τα πούμε κατευθείαν, μπορείτε να πάτε, είναι όλα έτοιμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.